Black Adam. What have your powers ever given to you? I was a slave until I died. Then I was reborn a god. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Geeking Out. Στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, σειρές, κόμικ και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Και φυσικά, όπως είδατε όλοι, πριν κάτι μέρες προέκυψε το νέο τρέιλερ της ταινίας Black Adam. Και φυσικά, είμαστε εμείς εδώ για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα που είδαμε που μπορεί να σας διέφυγαν. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, ξέρετε τι θα σας ζητήσω, ότι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να το πατήσετε ένα like, μας βοηθάει πάρα πολύ αυτή η μικρή σας κίνηση. Και φυσικά, αν θέλετε να βλέπετε περισσότερο βίντεο από εμάς, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του subscribe καθώς και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο. Και για να μην το ξεχάσω, πώς γίνεται άλλωστε, να σας καλέσω και στην παρέα μας στο Facebook για περισσότερο γκικάρισμα. Και να σας πω ακόμα ότι από τώρα και μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα τρέξει ένας διαγωνισμός στο Instagram σε συνεργασία με το eFantasy, όπου θα συνεχίσουμε να τιμούμε την DC για αυτή την εβδομάδα κληρώνοντας ένα Funko Pop του Superman και συγκεκριμένα το Funko Pop Jim Lee Superman νούμερο 278 Special Edition, και το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας είναι να πάτε στη σελίδα μας στο Instagram, να βρείτε το αντίστοιχο post και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή. Και να σας ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία! Φύγαμε λοιπόν γρήγορα για να δούμε λεπτομέρειες του τρέιλερ. Το τρέιλερ ξεκινάει από μια σκηνή που μας δείχνει ένα άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο, καθώς δεν γνωρίζουμε την προέλευση αυτού του σκάφους. Αν θα έπρεπε να κάνω μία πρόβλεψη, αυτή θα ήταν ότι είτε ανήκει στους εχθρούς που μπορεί να συναντήσει ο Black Adam, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ή μπορεί να ανήκει στον Hawkman που θα τον δούμε και στη συνέχεια. Βλέπουμε κάποιους τύπους να τοποθετούν τον Black Adam μέσα σε μια δεξαμενή και είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα να προσέξουμε τα ρούχα που φοράει. Η αμφίεσή του δηλαδή είναι εκείνη όπως έχει μείνει, που θα μας πει αργότερα, από την αρχαία Αίγυπτο. Οπότε μπορούμε να είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι αυτή θα είναι μία από τις εναρκτήριες σκηνές. Παράλληλα με τις δύο αυτές πρώτες σκηνές, ακούμε τον Dr. Fate να ρωτάει μάλλον τον Black Adam τι σου πρόσφεραν οι δυνάμεις σου πέρα από πόνο. Και στις επόμενες σκηνές θα μας εξηγήσει για ποιον πόνο μιλάει ακριβώς ο Dr. Fate. Αφού μαθαίνουμε ότι ο Black Adam πριν γίνει το παντοδύναμο όν που θα γνωρίσουμε στην ταινία, ήταν απλά ένας σκλάβος στην αρχαία Αίγυπτο. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος είναι ο Black Adam. Και νομίζω ότι ο κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό είναι φυσικά ο Κωνσταντίνος. Οπότε κάπου εδώ θα με επιτρέψετε να κάνουμε μία παύση σε αυτό το τρέιλερ και να πάμε στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας διηγηθεί ποιος είναι ο Black Adam. Σε ευχαριστώ, Ελίνα. Γεια σας, παιδιά. Πριν συνεχίσει η Ελίνα με το τρέιλερ, θα πούμε δύο πραγματάκια για το παρελθόν του Black Adam, ποιος είναι, από πού προέρχεται και τι δυνάμεις έχει. Για πάμε λίγο. Υπάρχουν παραπάνω από μία αφηγήσεις για το origin του Black Adam. Εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για δύο που επέλεξα. Η πρώτη είναι από την πρώτη του εμφάνιση, από το 1945 στο Marvel Family 1 που εμφανίστηκε, και η δεύτερη είναι η πιο μοντέρνα του εμφάνιση, η πιο πρόσφατη, όταν έκανε reboot η DC Comics με το New 52, η οποία κατ' εμέ είναι και η πιο γαμάτη του αφήγηση και σε αυτή που προσωπικά πιστεύω ότι θα βασιστεί περισσότερο η ταινία με τον Dwayne Johnson ή αλλιώς The Rock. Οπότε πάμε να πάρουμε μια γεύση και από τα δύο. Ο Black Adam λοιπόν ήταν μια δημιουργία του Charles Burns και του Otto Binder. Έκανε την πρώτη εμφάνιση το 1945 στο Marvel Family 1 και η ιστορία του συνεχίστηκε το 1977 στο Shazam 28 καθώς και το 1987 στο Shazam The New Beginning. Και για πάμε να δούμε πώς γεννήθηκε ο Black Adam. Η ιστορία μας ξεκινάει στην αρχαία Αίγυπτο, όπου ο μάγος Shazam επέλεξε έναν στρατιώτη με πολλές ικανότητες ώστε να κληρονομήσει τις δυνάμεις 6 θεών.
ήθελε να τον ευλογήσει ώστε να γίνει προστάτης των αδυνάμων στην Αίγυπτο. Και αυτό και έκανε. Έδωσε στον Τεθ Άνταμς τις δυνάμεις και τον ονόμασε Mighty Adam. Αλλά δεν πήγαν όλα όπως τα σχεδίαζε ο μάγος Σαζάμ. Οι νέες δυνάμεις του διεύθυραν με τον καιρό εντελώς στο μυαλό του Mighty Adam και ο μάγος Σαζάμ αναγκάστηκε να τον εξορίσει εκτός της γης για 5.000 χρόνια. Και τόσα ακριβώς χρόνια έκανε να γυρίσει πίσω στη γη πετώντας. Η επανεμφάνισή του στον πλανήτη μας έκανε τον Σαζάμ να βρει έναν νέο τσάμπιον, πρωταθλητή δηλαδή, αναφέρεται και ως τσάμπιον στα κόμικ, ώστε να δώσει παρόμοιες δυνάμεις με αυτές που είχε δώσει στον Τεθ Άνταμς. Και βρήκε νέο πρωταθλητή, βρήκε τον Billy Batson, που είμαι σίγουρος ότι θα τον έχετε δει και στην ταινία Σαζάμ. Θέλω να σημειωθεί βέβαια ότι αυτός ο ήρωας δεν λεγότανε Σαζάμ τότε, αλλά είχε το όνομα Captain Marvel. Και όλη η οικογένειά του που πήρε και αυτή δυνάμεις από τον Σαζάμ λεγότανε Marvel Family, εξού και ο τίτλος του κόμικ που σας είπα στην αρχή. Βέβαια νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν μπορεί να λέγεται Captain Marvel στην ταινία του, γιατί πέρα από την Captain Marvel χαρακτήρα της Marvel υπάρχει και ο εκδοτικός οίκος που λέγεται Marvel, οπότε δεν θέλουμε και να μπερδεύουμε τα ονόματα, ας το κάνουμε σκέτο Σαζάμ. Και να σας πω κάτι, γαμάει. Και τι σόι δυνάμεις είχε ο Σαζάμ και η οικογένειά του, για πάμε να δούμε. Το Σαζάμ δεν είναι μόνο όνομα, αλλά είναι και ακρόνυμο. Το σίγμα είναι για το Σολομόντα και τη σοφία του. Το H για τον Ηρακλή και τη δύναμή του. Το Α για τον Άτλας και την αντοχή του. Το Z για το Δία και τη δύναμή του. Το Α για τον Αχιλλέα και το κουράγιο του. Και το Μ για τον Ερμή και την ταχύτητά του. Η οικογένεια Marvel πάλεψε με τον Black Adam και τον ανάγκασε να πει την λέξη Σαζάμ. Και τι γίνεται όταν ο Black Adam πει τη λέξη Σαζάμ? Γυρνάει στην πραγματική του ηλικία και το σώμα του έγινε στάχτη επειδή στην πραγματικότητα είναι 5.000 ετών. Μόνο στα κόμικς γίνονται αυτά, κυρίες και κύριοι. Φυσικά πολλά χρόνια αργότερα ο Black Adam επιστρέφει στα κόμικ καθώς ο καθηγητής Σιβάνα τον αναγεννεί. Αυτά που θέλω να κρατήσετε για τον Black Adam στις μελλοντικές του εμφανίσεις είναι πρώτον ότι από μερικούς σκητσογράφους εμφανίζεται με μυτερά αυτιά και από άλλους όχι. Δεύτερον ότι είναι ο βασικός εχθρός του Σαζάμ και ο λόγος που υπάρχει ο Σαζάμ. Και τρίτον ότι παλιά δεν υπήρχαν οι Έλληνες θεοί. Οπότε οι δυνάμεις του ήταν βασισμένες σε Αιγύπτιους θεούς. Και ακριβώς έτσι όπως αναγράφεται τώρα στις οθόνες σας, του είχαν δοθεί του Black Adam οι δυνάμεις από τον τότε Σαζάμ. Όπως θα παρατηρήσετε, είναι με βάση τους Αιγύπτιους θεούς. Και πάμε τώρα στο πιο δραματικό origin που μας δόθηκε από τα New 52 πάρα πολύ πρόσφατα και συγκεκριμένα το 2013 στο Shazam Volume 1 από τον Geoff Johns. Σίγουρα θα παρατηρήσετε ότι έχει αρκετά στοιχεία κοινά με το είτε στον Billy Batson, όπως εξιστορείται και σε εμάς, η ιστορία του πώς δημιουργήθηκε ο Black Adam από μια πολύ σημαντική χαρακτήρα στο σύμπαν του Shazam, τη Vanessa. Η Vanessa λοιπόν μας δείχνει την ιστορία ενός παιδιού που λέγεται Αμάν. Ο Αμάν ζούσε ως σκλάβος με τη μητέρα και τον πατέρα του στην αρχαία πόλη της Αιγύπτου που λεγόταν Καντάκ. Ο δικτάτορας της πόλης ήταν πάρα πολύ σκληρός με τους σκλάβους, σε σημείο που το μικρό παιδί είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει ή απλά ευχότανε να πεθάνει από ασιτία. Και ειδικά αφού τον πήραν από τους γονείς του. Μία μέρα λοιπόν που ο μικρός είχε μία διαμάχη με κάποιους στρατιώτες του δικτάτορα, ένας άγνωστος σε εμάς ήρθε και τον έσωσε. Αυτός ο άγνωστος ήταν ο θείος του και του ανακοίνωσε ότι οι γονείς του είχαν πεθάνει. Και πριν προλάβει καν να αντιδράσει στα νέα ο Αμάν, κάποιος μαχαίρωσε τον θείο του πάρα πολύ άσχημα. Ο μικρός είχε την ευκαιρία να φύγει, αλλά όχι, πήρε τον θείο του στους ώμους και εκείνη τη στιγμή τους χτύπησε ένας κεραυνός. Και στο επόμενο δευτερόλεπτο, ο μικρός βρισκόταν σε ένα συμβούλιο. Ο Billy Batson σε αυτό το σημείο πιστεύει ότι ο μικρός που του λέει Vanessa είναι ο Black Adam και πάει να τον βρει, να του πει ότι καταλαβαίνει, ότι ταυτίζεται, ότι ξέρει τι έχει περάσει. Ο Black Adam όμως πιάνει τον μικρό, τον σηκώνει, του κλείνει το στόμα ώστε να μην πει τη λέξη Shazam και του λέει ότι θα σου πω εγώ την υπόλοιπη ιστορία και τι πραγματικά συνέβη. Και πάμε πάλι πίσω, που βλέπουμε έναν άντρα να λέει στον Αμάν ότι βρίσκεται ενώπιο του Συμβουλίου της Αιωνιότητας στον βράχο της Αιωνιότητας. Βλέπετε, κάθε μέρος του Συμβουλίου επιλέγει κάποιον ώστε να είναι ο τσάμπιον του, ο πρωταθλητής του. Αυτός που του μιλάει θέλει ο Αμάν να κληρονομήσει τις δυνάμεις του. Και ο Αμάν λέει: θα το κάνω εφόσον σώσετε τον θείο μου. Αυτός ανταποκρίνεται λέγοντας ότι αν πάρεις τις δυνάμεις μου, θα μπορέσεις εσύ να σώσεις το θείο σου. Και ακούστε τι γίνεται τώρα. Το αγόρι λέει Σαζάμ και μαζί με το θείο του παίρνουν τις δυνάμεις του Σαζάμ. Πάνε και οι δύο πίσω στο Καντάκ στην Αίγυπτο, αλλά διαφωνούν μεταξύ τους εντελώς για το πώς πρέπει να βοηθήσουν. Ο θείος του πιστεύει ότι πρέπει να σκοτώσουν όλους τους δικτάτορες, ενώ ο μικρός, ο πιο καλός και πιο αθώος, πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους όχι για αιματοχυσία, αλλά για να βοηθάνε απλά τους αδυνάμους. Μάλιστα, σε ένα πολύ συγκινητικό καρέ, αγκαλιάζει το θείο του
και του λέει «Έλα να μοιραστούμε την ελπίδα και όχι τον πόνο». Καλά θα πάει αυτό. «Έλα να σώσουμε τους ανθρώπους της πόλης όπως σωθήκαμε κι εμείς». Και παιδιά, γίνεται το εξής. Όταν επικαλούν τη δύναμη του Σαζάμ, βάζει το χέρι ο θείος του μπροστά στον ανιψιό του και τον σκοτώνει. Ω Χριστέ μου και Παναγιά μου, τι κάθομαι και διαβάζω. Και πάμε ξανά στο μέλλον, όπου συνειδητοποιεί ο Billy Batson ότι ο Black Adam δεν είναι το παιδί, αλλά είναι ο θείος. Boom! Και όμως ο Black Adam πιστεύει ότι ο ανιψιός του θυσιάστηκε για το ευρύτερο καλό. Και φυσικά μετά από αυτό του χώνεται ολόκληρη η οικογένεια του Σαζάμ, πέφτει το ξύλο της αρκούδας και καταφέρνουν να τον νικήσουν. Σε γενικές γραμμές, αυτά είναι που σας χρειάζονται για να ξέρετε τον Black Adam και από πού προέρχεται. Φυσικά έχει εμφανιστεί ξανά και ξανά, και για αυτούς που αναρωτιούνται πώς εμφανίστηκε ξανά στη γη μετά από τόσα χρόνια, θα σας πω ότι στα New 52 δεν ήταν στο διάστημα, αλλά ήταν φυλακισμένος από το Σαζάμ με μαγικό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό το μονοπάτι θα ακολουθήσουν και στην ταινία. Ο Black Adam θεωρείται από τους δυνατότερους κακούς στο DC Universe και μάλιστα λειτουργεί συχνά και ως αντίρροας, αφού έχει υπάρξει και καλός. Έχει βοηθήσει πολλές φορές την Justice League. Και όταν λέω ότι είναι από τους δυνατότερους, το εννοώ, καθώς μπορεί να τα βάλει άνετα με τον Σούπερμαν. Όχι όμως να τον ξεπεράσει. Αλλά εδώ μιλάμε για τον Σούπερμαν. Νομίζω ότι σχεδόν κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει. Αυτά ήταν λοιπόν λίγα πράγματα από μένα για τον Black Adam. Πάμε πίσω στην Ελίνα για το τρέιλερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Και τώρα που ξέρουμε κάποιες λεπτομέρειες για τη ζωή του Black Adam, μπορούμε να συνεχίσουμε με το τρέιλερ. Το τρέιλερ λοιπόν μας λέει ότι ο γιος του θυσιάστηκε για να ζήσει εκείνος. Και καθώς αυτό δεν υφίσταται σε κάποιες από τις ιστορίες του Black Adam, από όσο γνωρίζω, πιστεύω ότι θα πατήσουν πάνω στην ιστορία του New 52 όπως μας την περιέγραψε ο Κωνσταντίνος. Λίγο αλλαγμένη βέβαια, αντί για το θείο, ίσως έχουμε το γιο. Μας λέει λοιπόν ότι αναγεννήθηκε σαν θεός και πλέον δεν γονατίζει σε κανέναν. Και παιδιά, για να σας πω την αλήθεια εδώ πέρα, ένιωσα την ίδια ανατριχίλα όταν το άκουσα με το όταν γύρισε ο Batman και είπε στο Σούπερμαν ότι δεν είσαι γενναίος, οι άνθρωποι είναι γενναίοι. Έπειτα ξανακούμε τον Dr. Fate να μας εξηγεί ότι υπάρχουν σε αυτό το κόσμο ήρωες και κακοί. Είναι λίγο Captain Obvious εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό έλεγε το σενάριο, αυτό είπε και ο χαρακτήρας μας. Παράλληλα λοιπόν με αυτά τα λόγια, την ώρα που ακούμε για τους ήρωες, μας συστήνει το τρέιλερ την Justice Society of America, η οποία είναι μια ομάδα υπερηρώων σαν την Justice League, με διάφορα μέλη τα οποία αλλάζουν εξαιρετικά συχνά. Γίνεται αυτό συχνά στα κόμικ σε ομάδες. Να σας πω ότι στα κόμικ μέλος της είναι και ο Superman και ο Batman, αλλά δεν πιστεύω να τους δούμε εδώ πέρα, μην το περιμένετε καν. Όπως φαίνεται λοιπόν, θα δούμε μόνο 4 από τους ήρωες της Justice Society, και αυτοί είναι ο Dr. Fate που μας μιλάει τόση ώρα, ο Hawkman που τον βλέπουμε να μιλάει λίγο περισσότερο με τον Black Adam στο τρέιλερ, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια, ο Atom Smasher, και τέλος παίρνουμε μια μικρή γεύση της Cyclone. Από την άλλη μεριά, όταν ο Dr. Fate αναφέρεται στους κακούς, μας δείχνει κάποιους τύπους με κάτι μηχανές σαν το Tron Legacy θυμίζουνε, και εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας μιλήσω λίγο για το ποιον πιστεύω ότι θα είναι ο κακός και ο εχθρός του Black Adam σε αυτή την ταινία. Δεν πιστεύω ότι θα είναι η Justice Society. Αντιθέτως, πιστεύω ότι η Justice Society θα προσπαθήσει να τον πλησιάσει με σκοπό να τους βοηθήσει, εκείνος θα αρνηθεί και θα υπάρξει λίγο ένα «έλα βρε από εδώ θα περάσουμε καλά», «όχι εγώ το κάνω καλύτερα μόνος μου», ξέρετε πώς πάνε τώρα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύω ότι ο βασικός εχθρός αυτής της ταινίας θα είναι ο Σαμπάκ. Ο Σαμπάκ είναι ένας δαίμονας ο οποίος έχει δυνάμεις όπως περίπου αυτές που έχει ο Σαζάμ, και ακριβώς όπως και ο Σαζάμ, το όνομά του είναι αρχικά από διάφορους δαίμονες. Όπως και στην περίπτωση του Black Adam, έχει αρκετά origins και το έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους. Στην τελευταία εκδοχή του όμως, το The New 52, είναι πρακτικά η ενανθρώπιση των 7 θανάσιμων αμαρτημάτων. Επειδή γενικά το κινηματογραφικό σύμπαν της DC βασίζεται κυρίως στο The New 52, πιστεύω αυτό το origin θα διαλέξουν και για το Σαμπάκ. Ο κύριος λόγος που πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο βασικός εχθρός του Black Adam είναι γιατί στο προηγούμενο teaser trailer είδαμε δύο άτομα, σαν αρχαιολόγους θα μπορούσαμε να τους πούμε, οι οποίοι εξερευνούσαν κάτι που έμοιαζε πάρα πολύ με ναό, και στη μέση αυτού του ναού υπήρχαν δύο πέτρες, όπου από αυτές τις δύο πέτρες βγαίνει μία κορώνα, η οποία μάλλον είναι η κορώνα του Σαμπάκ.
Αρκετά είπαμε όμως για το Σαμπάκ, ας προχωρήσουμε στη συνέχεια του τρέιλερ. Στις επόμενες λοιπόν σκηνές βλέπουμε τον Black Adam να λογομαχεί με τον Hawkman, καθώς ο Hawkman αρχίζει να του εξηγεί ότι οι ήρωες δεν σκοτώνουν ανθρώπους. Σε αυτό ο πρωταγωνιστής μας απαντάει «εγώ όμως σκοτώνω». Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν λέει ότι εγώ δεν είμαι ήρωας. Αυτό προσωπικά πιστεύω ότι μας λέει αρκετά για το χαρακτήρα, γιατί υποδηλώνει ότι δεν θέλει να είναι κακός, γιατί αν κάποιος ήθελε να είναι κακός, απλά θα έλεγε «εγώ δεν είμαι ήρωας». Έτσι δεν είναι? Και κάπου εδώ φτάνουμε λίγο στο ζουμί της ιστορίας του τρέιλερ και της ταινίας κατά πάσα πιθανότητα, όπου ακούμε από τον Dr. Fate να λέει ότι είδε το μέλλον και ότι ο Black Adam πρακτικά έχει δύο επιλογές, ή να σώσει τον κόσμο ή να τον καταστρέψει. Και εδώ εγώ θα το πω, δεν σας θυμίζει λίγο αυτό την εκδοχή του Snyder για τον Superman? Ότι δηλαδή είναι τόσο δυνατός που έχει την επιλογή ή να προστατεύσει τον κόσμο για πάντα ή να τον καταστρέψει σε μια στιγμή. Γράψτε μου αν είναι στα σχόλια εσείς τι πιστεύετε. Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του τρέιλερ, με κάποιες σκηνές όπου μας δείχνουν πρακτικά τη δύναμη του Black Adam, το πόσο δυνατός είναι, που όπως μας περιέγραψε ο Κωνσταντίνος, πλησιάζει σε δύναμη τον Σούπερμαν. Ακόμα και οι σκηνές που βλέπουμε που παρουσιάζει αυτή τη δύναμη θυμίζουν λίγο Σούπερμαν. Εκεί δηλαδή, για παράδειγμα, που δίνει μπουνιά στο αεροπλάνο, είναι πολύ Σούπερμαν style. Και δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν αυτό είναι κάτι που με χαλάει ή μου αρέσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένω να δω την ταινία για το πώς θα το δείξουν στο σύνολο. Κάπου εδώ λοιπόν, παιδιά, η ανάλυση και αυτού του τρέιλερ έφτασε στο τέλος της. Πιστεύετε ότι ίσως λιγότεροι γνωστοί ήρωες της DC ίσως είναι η καλύτερη αρχή για ένα δικό της κινηματογραφικό σύμπαν σωστά δομημένο? Όπως πάντα, περιμένω τις δικές σας απόψεις στα comment. Μην ξεχνάτε ότι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να μας βοηθήσετε με ένα απλό like, καθώς και να πατήσετε το κουμπί του subscribe για να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσετε να έρθετε στην παρέα μας στο Facebook για περισσότερο γκικάρισμα. Ήμουν η Ελίνα και μέχρι την επόμενη φορά...